Έχει αλλάξει το σκηνικό του καιρού σε πολλές περιοχές της χώρας. Στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα είναι αρκετές οι χιονοπτώσεις. Πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες στην Κρήτη. Μαζί μας ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας. Κύριε Λέκα, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Βλέποντας τις εικόνες αλλά και την πρόγνωση της μετεωρολογικής υπηρεσίας, αντιλαμβάνομαι ότι στην Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα ο χειμώνας έχει μπει για τα καλά. Χθες και σήμερα είχαμε κάποιες βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Φαίνεται όμως ότι αυτή η σφοδρότητα των καιρικών φαινομένων δεν θα χτυπήσει την πόρτα της Κρήτης στο βαθμό που έχει χτυπήσει την Βόρεια Ελλάδα. Χωρίς βεβαίως να δημιουργεί προβλήματα, να το υπογραμμίσουμε αυτό. Ναι. Σε κάθε περίπτωση δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Μάλιστα θα έλεγα ότι ήρθε τελικά πολύ πιο αποδυναμωμένο από ό,τι το αναμέναμε. Φυσικά και εν αρχή δεν συμπεριελάμβανε την οποιαδήποτε ακρότητα. Ακόμα και αυτό που γίνεται στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο νομίζω ότι δεν αγγίζει όρια ακρότητας. Είναι ευχάριστο αυτή την εποχή και οι χιονοπτώσεις και η πληθώρα του αποτυπώματος σε βροχομετρικά. Είναι πάρα πολύ καλό. Φυσικά πάντα θα προκύπτουν και τα προβλήματα. Πάντως εδώ σε εμάς καθυστέρησε και αυτή η καθυστέρηση δυστυχώς το αποδυνάμωσε ακόμα περισσότερο. Ήδη πριν από λίγο μόλις, παρά το γεγονός ότι περιμέναμε το μεσημέρι αυτή την αλλαγή, γιατί οι πρωινές βροχές δεν ήταν οι βροχές αυτού του συστήματος, ήταν καθαρά λόγω του δυτικού ρεύματος, ένα πέρασμα θα λέγαμε του συστήματος, και το βόρειο ρεύμα περιμέναμε να δώσει περισσότερες βροχές και βέβαια τα πολυπόθητα έστω και στις πολύ ορεινές περιοχές χιόνια. Η καθυστέρηση λοιπόν αυτή το αποδυνάμωσε. Πριν λίγο ξεκινήσαν οι βροχές εδώ στα δυτικά. Έχουμε κάποιες βροχές και λίγο προς ανατολικές περιοχές. Αυτό θα συνεχίσει και προς το βράδυ. Τα φαινόμενα κατά τόπους ευελπιστούμε και ευχόμαστε να πάρουν έτσι κάποια μικροένταση, δηλαδή να δώσουν ένα καλό αποτύπωμα βροχομετρικό, το έχει ανάγκη ο τόπος. Και βέβαια η όλη αυτή η κατάσταση θα συνεχίσει λίγο και αύριο. Ευελπιστούμε και πάλι ότι ίσως σε πολύ ορεινές πλέον περιοχές, δηλαδή υπολογίζαμε τα 1500, φαίνεται ότι μάλλον θα είναι ψηλότερα, μπορεί να έχουμε και κάποια χιονόπτωση, ώστε να υπάρξει χιονόστρωση, δηλαδή να μείνει κάποιο χιόνι. Και βέβαια η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι πολύ περισσότερο αισθητή από αύριο το πρωί, μιας και θα πέσει σε χαμηλότερα επίπεδα λόγω του ότι μπαίνει και η ψυχρή αέρια μάζα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Λέκα. Είπατε ότι αύριο θα υπάρξουν βροχοπτώσεις που κατά τόπους θα έχουν μια σχετική ένταση. Οι χιονοπτώσεις θα είναι πάνω από τα 1000 μέτρα σε υψόμετρο στην Κρήτη όσον αφορά την πρόγνωσή σας? Ναι, ναι, δεν φαίνεται. Τουλάχιστον κατοικημένες, τουλάχιστον περιοχές δεν έχουν καμία ανησυχία. Αλλά σε κάθε περίπτωση το χιόνι θα είναι πάνω από τα 1500 μέτρα, που σημαίνει ότι είναι στις πολύ ορεινές ζώνες. Και μακάρι, όπως σας είπα, γιατί εντάξει, εκεί θα πάει κλιματικά η ποσότητα του χιονιού, αλλά δεν φαίνεται δυστυχώς να έχει τη δυναμική που έδειξε εν αρχή, και έτσι θα είναι πολύ ψηλά. Δυστυχώς θα είναι πάρα πολύ ψηλά αυτό το χιόνι και δεν ξέρουμε και την ποσότητα. Γιατί οι ώρες θα είναι λίγες πλέον. Γιατί από αύριο το απόγευμα κιόλας θα αρχίσει η εικόνα του καιρού να αλλάζει, θα γίνεται πιο ήπιος, πιο γλυκός ο καιρός. Να το πούμε, θα διατηρήσει κάποια φαινόμενα κεντρική και δυτική Κρήτη. Ανατολικότερα όμως φαίνεται ότι θα εξασθενεί πολύ πιο γρήγορα και έτσι η εικόνα θα γίνει πολύ καλύτερη. Και από τη Δευτέρα βέβαια θα περάσουμε και πάλι σε ένα καλό σκηνικό του καιρού, παρά τις κάποιες νεφώσεις που θα διατηρεί στο βόρειο τομέα το νησί. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν, ήδη έχουμε απαγορευτικό απόπλου. Βέβαια, αυτό τώρα δεν είναι πάρα πολύ ενισχυμένη. Απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Κρήτης, κύριε Λέκα. Επειδή, όπως καταλαβαίνετε, είναι και ένα Σαββατοκύριακο πριν από τα Χριστούγεννα, το βλέπετε αυτό να υποχωρεί στη διάρκεια της νύχτας ή οι θυελώδεις άνεμοι θα επικρατούν και αύριο Κυριακή? Κοιτάξτε, ήδη και τώρα που μιλάμε, οι πολλοί θυελώδεις άνεμοι είναι κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο. Δεν μας αφορά εμάς. Εδώ οι άνεμοι είναι σταδιακά θα ενισχυθούν, θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ στα βόρεια του νησιού, 6 με 7 και με ρηπές μεγαλύτερες από 7 θα είναι μόνο στα νότια, όπου θα λειτουργούν λίγο ως καταβατικοί. Αύριο εκτιμώ ότι θα διατηρήσουν κάποια ένταση αυτή που σας περιέγραψα το πρωί. Στα κεντρικά πελάγη βέβαια θα είναι ακόμα στα 7 με 8, τοπικά ίσως και τα 9,
αλλά από το βράδυ κιόλας, θα έλεγα από το μεσημέρι και μετά από το απόγευμα, η έντασή τους θα πέσει και έτσι ευελπιστώ ότι και δρομολόγια μπορεί να γίνουν το πρωί, αφού θα ξερούμε λίγο τις πρωινές ώρες. Δρομολόγια μπορεί να γίνουν το πρωί, αλλά σίγουρα και το βράδυ θα είναι μάλιστα τα δρομολόγια επί του ασφαλού. Επειδή για είπατε για χαμηλές θερμοκρασίες, θέλετε να μας πείτε πια έτσι πού θα κινηθούν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες αύριο στην Κρήτη? Δηλαδή μπορεί να δούμε και θερμοκρασίες κοντά στο μηδέν σε ορεινές περιοχές? Όχι. Απλά οι ελάχιστες απόψε θα πέσουν όπως και αύριο το βράδυ, αλλά ελάχιστες οι οποίες μόνο προς τις ορεινές ζώνες μπορεί να είναι λίγο πάνω από τους 5 μέχρι 8 βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. Στις παράκτιες ζώνες θα είναι γύρω στους 10 με 12 και οι μέγιστες αύριο, γιατί θα γίνει λίγο αισθητό το κρύο και λόγω του ανέμου και τα λοιπά, και των βροχών, φαίνεται ότι μάλλον θα κοιμαθούμε γύρω στους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο νησί. Θα είναι. Αλλά από τη Δευτέρα και πάλι φαίνεται ότι η θερμοκρασία θα ανέβει πάλι λίγο παραπάνω. Ξέρω ότι είναι παρακινδυνευμένο, αλλά θα τολμήσω να σας ρωτήσω. Έχετε μία πρώτη εικόνα για το τετραήμερο των Χριστουγέννων που αρκετός κόσμος θα θέλει να ταξιδέψει? Ναι, κοιτάξτε, για τα ταξίδια, αν λάβουμε υπόψη πιο πολύ τα νεμολογικά, τουλάχιστον για τα τακτοπλοϊκά, δεν φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα. Όσον αφορά τώρα το καιρικό, είναι δύσκολο γιατί περιμένουμε άλλη μια διαταραχή και μακάρι να επιβεβαιωθεί από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, από Τετάρτη προς Πέμπτη. Μια διαταραχή η οποία αυτή τη φορά έρχεται από τα νότια-νοτιοδυτικά. Ξέρετε, αυτές είναι πολύ καλύτερες για μας, γιατί έχουν πολύ καλύτερο βροχομετρικό. Δηλαδή, τα βροχομετρικά τους είναι πολύ καλύτερα, οι βροχές είναι πολύ πιο πλούσιες, θα λέγαμε. Άρα λοιπόν, επειδή περιμένουμε αυτή τη διαταραχή και διατηρείται η ψυχρή μάζα, που αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί η ψυχρή μάζα είναι καθοριστικός παράγοντας ώστε να δούμε αποτύπωμα βροχών, δεν μπορούμε με απόλυτη ακρίβεια να πούμε καιρικά, απόλυτα καιρικά για τα Χριστούγεννα. Πάντως, εάν αυτή η διαταραχή επιβεβαιωθεί, δείχνει ότι διατηρεί λίγο το κρύο και στη συνέχεια ο καιρός περνάει και πάλι σε μια καλή εικόνα. Δηλαδή θα είναι καλός καιρός, αλλά θα διατηρεί χαρακτηριστικά, ας το πούμε, κοντά στην εποχή, παρά τις καλές καιρικές συνθήκες που μπορεί να επικρατούν εκείνες τις ημέρες του Σαββατοκύριακου. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ θερμά για τις πληροφορίες. Καλό σας βράδυ.